Στου υπόλοιπου και η υγεία πάνω. Τα υπόλοιπα πραγματικά θα τα δούμε. Αμήν. Λοιπόν, πώς πήγαμε όλες αυτές τις μέρες όσον αφορά ποιοτικά, ποσοτικά και εννοείται και τιμολογιακά? Ωραία. Αυτά πραγματικά μας ενδιαφέρουν. Δεν έχει αλλάξει τις περιόδους των γιορτών και ειδικά των γιορτών των Χριστουγέννων που πέφτει Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα. Είναι μια εποχή που εμείς εδώ τις υποφέρουμε. Δηλαδή μια μέρα γελάμε και 6 μέρες κλαίμε. Δυστυχώς είναι η χειρότερη περίοδο αυτή για να προγραμματίσει κάποιος να πει ότι θα κάνω κάτι σχετικά με το εμπόριο, θα έχω κάποια στοιχική καλή πρόβλεψη. Δεν υπάρχουν προβλέψεις γιορτές. Έτσι και φέτος. Δηλαδή όλοι περιμένουμε αυτό το κάτι το καλύτερο να γίνει τις γιορτές, αλλά ποτέ δεν γίνεται Χριστούγεννα. Πρέπει να περάσει και τα φώτα, δηλαδή να περάσει και οι γιορτές των φώτων για να αρχίσει να ισορροπεί η αγορά. Mm. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, είναι παραδοσιακό για αυτό, κατά τις 10 Ιανουαρίου. 10 Ιανουαρίου λοιπόν θα ισορροπήσει η αγορά και θα δείξει ή τα καλά ή τα κακά στοιχεία. Mm. Θα δείξει τότε. Mm-hmm. Τώρα το μόνο που έχουμε είναι κάποιες ενδείξεις. Ότι τουλάχιστον το καθαρρυντικό για φέτος είναι ότι ήρθε η κακοκαιρία αυτή η προηγούμενη στη Βόρεια Ελλάδα και περιόρισε πάρα πολύ ως μηδένισε τις ποσότητες από Βαλκάνια. Που είχαμε ο κατακλείσμα της αγορής της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό τουλάχιστον φέτος ήταν σύμμαχός μας. Γιατί άλλες χρονιές δεν το είχαμε. Τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ καλό καιρό στα Βόρεια Βαλκάνια και αυτό τους επέτρεπε να σύρουν την παραγωγή τους μέχρι τέλος Ιανουαρίου πολλές φορές. Ναι. Φέτος είναι καλύτερα τα πράγματα και καλύτερα για εμάς τουλάχιστον κακά για αυτούς. Αλλά τι να κάνουμε, ο θάνατος στη ζωή μας έτσι είναι δυστυχώς. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτό. Mm-hmm. Και έχουμε κάποια καλύτερη απορρόφηση των προϊόντων που κόβουμε. Τώρα, αλλά αυτό όμως δεν μεταφράζεται σε καλές τιμές, όπως τουλάχιστον αναμέναμε καλύτερες τιμές. Τα Χριστούγεννα, τα φώτα και την Πρωτοχρονιά ποτέ δεν μεταφραζόταν σε καλές τιμές. Παρά μόνο συγκυριακά. Mm. Όπως μας βοήθησε η συγκυρία των αγγουριών και ενώ πέρυσι την εποχή το αγγούρι που γιόταν γύρω στα 30 με 35 λεπτά. Mm. Φέτος αυτή την εποχή πουλήθηκε πολύ καλύτερα. Δηλαδή αρχίζει τώρα και η ισορροπή στο 90 περίπου που είναι μια αρκετά καλή τιμή. Mm-hmm. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το αγγούρι, η αράπητα της και παίζει μονότερμα περίπου από τις 12 Ιανουαρίου και μετά. Mm. Δηλαδή θα δείτε κάτι πες στο αγγούρι που θα τις θυμηθούμε εμείς εδώ πέρα. Θα ξαφνιαστούμε μάλλον ευχάριστα. Mm-hmm. Διότι έτσι γίνεται κάθε φορά. Άστα. Οπότε αναμένουμε δηλαδή από τώρα και στο εξής να ανέβουν κάπου οι τιμές. Βλέπουμε ότι, ας πούμε, από ό,τι παρατήρησα, δεν έχω στατιστικά μπροστά μου, το αγγούρι μένει περίπου σταθερό τον τελευταίο, αν μπορώ να πω, μήνα. Το ντοματίνι λίγο έχει τσιμπήσει σήμερα και τα υπόλοιπα, ναι, έτσι και έτσι. Ναι. Ούτε κλαίνονται και γελάνε. Βέβαια το γνωσού έχει πάθει καθίζηση και εννοείται ότι είναι ίσως το μοναδικό προϊόν που απευθύνεται κατά 80-90% στην εσωτερική αγορά. Γίνεται κάποια εξαγωγή, αλλά πολύ μικρές ποσότητες και συγκυριακά δεν είναι σταθερές εξαγωγές. Και αυτό πραγματικά και να πειράζεται τα φώτα, πρωτοχρονιά και τέτοια πράγματα. Πειράζεται πάρα πολλές εξαγωγές στο γνωσού. Mm-hmm. Μόλις περάσουν λοιπόν αυτές οι εξαγωγές και ισορροπήσει αγορά, θα δούμε κάποια. Φυσικά κάτι καλύτερο. Τώρα το πόσο θα φτάσει το καλύτερο και αν θα ανακάμψει τα επίπεδα που το αφήσαμε πριν 4-5 μέρες, αυτό δεν το γνωρίζω. Άρα περιμένουμε δηλαδή να περάσουν και τα φώτα αυτό το για να αποτυπωθεί η αγορά. Να ισορροπήσει. Αυτό κάθε χρόνο γίνεται παιδιά το ίδιο και φέτος έχουμε μια επανάληψη του ίδιου έργου που ουσιαστικά επειδή είναι πάρα πολλές οι αργίες. Ο κόσμος πάντα είναι χειμώνα, δεν είναι Πάσχα να περιμένουμε να φύγει ο κόσμος σπίτια του, να ανοίξουν τα δέντρα που λέμε, να αυξηθεί η κατανάλωση. Είμαστε αυτά που περιμένουμε κάθε χρόνο, αυτά περιμένουμε και φέτος. Mm-hmm. Αυτό που με έχει εκπλήξει ευχάριστα φέτος είναι ντομάτα. Mm. Το περιμέναμε βέβαια ντομάτα φέτος. Και το βελανίδι περιμέναμε ότι θα κάτσει όχι τόσο πολύ. Και η εξήγηση που το βελανίδι κάτσει τόσο πολύ είναι ότι όταν αυξηθεί στην αγορά κάτι, αυξηθεί κατά 20-30%, η τιμή δεν μειώνεται 20-30%. Είναι δηλαδή ανάλογη η μείωση της τιμής, ανάλογη της αύξησης ποσότητας. Δεν είναι αλογικό. Είναι τελείως δυσανάλογο. Και με μαθηματική έκθεση η μείωση προς τα κάτω της τιμής ανάλογα με την προσφορά παραπάνω στην αγορά. Mm. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο νου μας, ότι ένα 10% παραπάνω προσφορά από ό,τι μπορεί να τραβήξει η αγορά μπορεί να οδηγήσει σε μια μείωση 30-40%.
Φανταστείτε, φέτος έχουμε φοβερές ποσότητες σε Μπελανίδη, δηλαδή σχετικά με αυτές που είχε συνηθίσει η αγορά να δέχεται κάθε χρόνο. Και με το, και με, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η Καραβική και η Ιταλία και οι υπόλοιπες χώρες να κάνουν την όποια εισαγωγή άνετη μέσα αυξηθούν πάρα πάρα πολύ. Μάλιστα. Οπότε δεν σας βλέπω και απογοητευμένο. Μάλλον μας αφήνετε ένα μικρό παραθυράκι αισιοδοξίας για μετά τις γιορτές ότι θα ισορροπήσει η αγορά. Αυτό. Η ιερά μετά ποτέ δεν πουλούσε τις γιορτές καλά. Να. Ποτέ. Δηλαδή δείτε τις προηγούμενες φορές, αν κρατάτε αρχείο, τη μόνα δείτε ότι οι τιμές πάντα πιέζονται τις γιορτές. Εμάς οι αγρότες δεν ξέρουν τι να κάνουν τις γιορτές. Δηλαδή είναι πραγματικά από μεκέφαλτια μας. Επειδή τα προϊόντα δεν μπορούμε να τα καθίσουμε στα χωράφια, τυχαίνει και καμιά αλκιονίδα συμπλήν αυτές τις μέρες και η παραγωγή αυξάνεται. Υπάρχει θεματάκι στις τιμές, στη διάθεση, υπάρχει θεματάκι. Αλλά αυτό είναι πρόσχερο, θα ξεπεραστεί. Δηλαδή, όσο μπαίνει ο χειμώνας, είτε πλησιάζει και εδώ πέρα, οι μέρες είναι δύσκολες, κρύο έρχεται, η προγνώση από την Ισπανία ότι θα είναι κακός ο καιρός εκεί πέρα, θα πέσουν και αυτοί στην κακοκαιρία τώρα, ναι, ενώ περάσει και αυτή μια περίοδο φοβερής καλοκαιρίας. Όλα αυτά θα τίνει στο γεγονός, θα ψηφούν οι τιμές. Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, Βαγγέλη. Ναι, οπότε η αναμονή περισσότερο είναι να περάσουν οι γιορτές, όπως είπαμε και πριν, για να μπορέσουμε να δούμε την αποτύπωση αυτή, ποια είναι τα δεδομένα πια που έχουμε. Και απλά υπάρχει μια αισιοδοξία λόγω του ότι, όπως η ντομάτα που είπατε και το Βελανίδη, φέτος έκανε τη διαφορά, κάτι το οποίο δεν πολύ περιμένατε από ό,τι κατάλαβα. Την ντομάτα την περίμενα, το Βελανίδη το περίμενα αρνητικό, την ντομάτα την περίμενα στο θετικό της. Αλλά πραγματικά όταν προέρχεται την ντομάτα από δύο χρονίες που ήταν καταστροφικές αυτή την εποχή, Δεκέμβρη μήνα να είναι καταστροφικές, η φετινή χρονιά της ντομάτας είναι κάτι που μου αφήνει έτσι μια ελπίδα αισιοδοξία ότι κάτι θα γίνει. Διότι η ντομάτα πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 40% της καλλιέργειας στην Ιερά Πέτρα. Έχουμε φύγει από το 50 που είμαστε πρώτα, αλλά είμαστε τουλάχιστον στο 40. Το 40% είναι πολλά στρέμματα στην Ιερά Πέτρα. Δηλαδή, αν η ντομάτα πάει καλά, τότε παρασύρει και τα υπόλοιπα. Είναι πάντα ο οδηγός και αυτό που χαράσει τις τιμές στην περιοχή. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, από κορονοϊό πώς πάτε, γιατί είμαστε full COVID. Από κορονοϊό πραγματικά full COVID, στο συνεταιρισμό προσέχουμε όσο μπορούμε, διότι ο κορονοϊός χτυπά την πόρτα μας κάθε μέρα. Ακούω φίλους της κόρης μου, και είναι στα σπίτια τους κλεισμένοι, θετικά τεστ, ιστορίες. Τι να πω τώρα, τα μέτρα όσο μπορούμε να λαμβάνουμε και να κάνουμε το σταυρό μας. Τι άλλο να πω. Εκεί στο συνεταιρισμό και στα δημοπρατήρια, εντάξει, εσείς δεν μπορείτε να μας δίνει εικόνα, αλλά από τα άλλα, αλλά τηρούνται τα μέτρα ή τι κάνουμε εκεί. Υπάρχει κάποια χαλαρότητα. Υπάρχει, ας πούμε, χαλαρότητα, ναι, όπως είπε και ο Βαγγέλης. Τα μέτρα τηρούνται. Τώρα, εάν υπάρχει αυτός ο φανατισμός που είχαμε πριν δύο χρόνια, όχι. Έχει υπάρχει μια κούραση. Ναι, δεν το συζητώ. Όλοι μας έχουμε κουραστεί. Ανυπομονούμε να τελειώσει αυτό το φαινόμενο, τέλος πάντων. Ναι, πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς σε αυτούς μας. Καλό είναι το να λέμε πάρτε μέτρα, ωραία, τηρήστε αυτά τα μέτρα, αλλά την κούραση ποιος θα την παλέψει των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν βλέπεις και δουλεύουν οι εργαζόμενοι με τα χέρια τους όλη μέρα και τους απαιτεί να φοράνε και τη μάσκα, γιατί πλέον δεν υπάρχει πλέον τα δημοπρατία. Οι συνεταιρισμοί και αυτά δεν δουλεύουν πλέον 8ωρο, δουλεύουν 10ωρο. Οι εργαζόμενοι αμείβονται για 10ωρο, αλλά πρέπει να δουλεύουν και για 10ωρο. Και δεν μπορείτε πίσω να βάλε μάσκα 10 ώρες και. Εντάξει, είμαστε όχι ελαστικοί, δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, αλλά καταλαβαίνουμε και τους ανθρώπους. Καταλαβαίνουμε και την κούραση και την πίεση της κατάστασης και το ψυχολογικό βάρος που τραβάω. Καθένας όλα είναι πια μέσα στο παιχνίδι. Και έχει δημιουργήσει προβλήματα τώρα αυτή τη στιγμή κάποιες απουσίες στην όλη διαλυσίδα αυτή της παραγωγής, της διαδικασίας. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε φοβερά προβλήματα. Δεν έχουμε συχνά πυκνά απουσίες. Όχι λόγω COVID, για άλλους λόγους. Λόγω COVID ευτυχώς δεν έχουμε απουσίες. Αλλά είναι κάτι που προς το παρόν αντέχεται. Είναι διαχειρίσιμο δηλαδή. Είναι διαχειρίσιμο. Ας προσέχουμε όλοι, αλλά και από ό,τι κατάλαβα δεν την γλιτώνουμε. Όλοι θα το περάσουμε από ό,τι φαίνεται. Και ας ελπίσουμε τουλάχιστον να είναι ανώδυνο με 2-3 μέρες έτσι να ξεμπερδεύουμε και να τελειώνει η ιστορία. Να είναι ανώδυνο, βέβαια αυτό που γνωρίζω και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου είναι ότι είμαστε όλοι
τουλάχιστον έχουμε μία γραμμή ως προς τον εμβολιασμό. Mm. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο ρατσιστικό. Όχι, όχι. Μια χαρά ακούγεται, γιατί μας είπε πριν ο διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ότι έχουμε φτάσει το 80% εμβολιαστικά στο Λασίθι. Και να θυμηθούμε εδώ ότι τα Σκύπτρατα είχε Ιεράπετρα το προηγούμενο διάστημα στους εμβολιασμούς. Δηλαδή ήμασταν από τις πόλεις με το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμών πανελλαδικά, μπορώ να πω. Και ίσως να είναι και αυτό κάτι, γιατί βλέπω έχει αδειάσει η MethGovid, ας πούμε, σήμερα, το επαναλαμβάνω για αυτούς που δεν άκουσαν πρωί-πρωί. Τα νοσοκομεία, οι κλινικές COVID, η δικιά μας είναι πιο γεμάτη, έχει 8 άτομα, είχε χθες 8 άτομα νοσηλευόμενους, τα υπόλοιπα είναι από 2-3. Δηλαδή, σαν Λασίθι πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε βέβαια COVID full, αλλά είναι η Όμικρον η οποία κυριαρχεί. 60-40 μας έδωσε ποσοστό ο κ. Ανδριαδάκης, 60 όμικρον, 40 δέλτα, και όσοι νοσηλεύονται είναι δέλτα. Δηλαδή όμικρον δεν έχουμε προς το παρόν καμία νοσηλεία στα νοσοκομεία του και νόμου. Και το ακόμα πιο ευχάριστο, όπως είπε και η Μαρία, η ΜΕΘ είναι εντελώς αδίκης, οπότε η όμικρον κάνει αυτό το η κύκλο. Η δική μας, έτσι, ναι, του Λασιθίου. Ναι, ναι. Για το Λασίθι πάντα μιλάμε, γιατί εδώ κάπου καλύτερα. Οπότε και σε εσάς εκεί στο χώρο το δικό σας, το ευτύχημα είναι, όπως μας είπατε, δεν έχετε από απουσίες από κορονοϊό. Εύχομαι να συνεχιστεί έτσι, γιατί είναι και μια διαδικασία που περιμένουμε τιμές να δούμε και πώς θα πάει γενικότερα, να αποτυπωθεί πια η εικόνα της χρονιάς. Αυτό ακριβώς. Ελπίζω να είναι, τουλάχιστον να μην έχουμε σοβαρά προβλήματα σαν τόπος. Και αυτό που μου φάνηκε πραγματικά, ευχάριστη την Κυριακή, πήγα στο νοσοκομείο να κάνω παρέα ουσιαστικά την κόρη μου τη μικρή, τη 15 χρονών, να κάνει το εμβόλιο. Και ήταν το νοσοκομείο γεμάτο από ανθρώπους κυριακάτικων που κάνανε το εμβόλιο. Δηλαδή, καλό είναι να καταλαβαίνουν τους ανθρώπους που ανησυχούν, που έχουν τη δική τους οπτική γωνία σχετικά με τον εμβολιασμό και τα μέτρα και οτιδήποτε και το εμβολιασμό που έχω στο θέμα. Αλλά όμως η επιστήμη είναι επιστήμη. Όταν μιλάει η επιστήμη, καλύτερα εμείς να σωπαίνουμε. Όταν μιλάνε οι μάγειρες, καλύτερα να σταματάμε για μαγειρική. Όταν μιλάνε οι μαθηματικοί, καλύτερα να μην κάνουμε τους έξω για προβλήματα. Και όταν μιλάνε οι επιστήμονες για το διάστημα, καλύτερα να σωπαίνουμε. Γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα όπως και να γίνει η δουλειά. Δηλαδή δεν είμαστε τα πάντα και δεν έχουμε γνώμη επί των παντών. Γι' αυτό προτιμώ να είμαι με την επιστήμη παρά να είμαι με οτιδήποτε άλλο εκτός της επιστήμης. Τέλος πάντων, αλλά πραγματικά σαν Λασίθι έχω ακούσει ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Το διαπιστώνω κιόλας, και αυτό φαίνεται και από τα κρούσματα, ότι έχουμε με μένα αλλά δεν έχουμε φοβερά προβλήματα. Ας τελειώσει λοιπόν και αυτό, ας είναι η χρονιά αυτή μια χρονιά που φύγανε οι προηγούμενες και να πάνε και να μην γυρίσουν, και σε αυτή τη χρονιά αυτό που στέλνω ένα σκίτσο σε όλους που έχω βρεπα, δεν είναι η καινούργια χρονιά που πρέπει να είναι καλύτερη, εμείς πρέπει να είμαστε. Αυτό να μας μείνει και αυτό να θυμόμαστε. Σίγουρα το έχουμε ανάγκη. Στα δύσκολα μας βάζετε, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι πιο δύσκολο είναι αυτό. Λοιπόν, ωραία. Οπότε κρατάμε αυτό το μήνυμα, ότι ουσιαστικά τώρα μετά τα φώτα θα δούμε πού θα κάτσει η αγορά, και έχουμε ελπίδα ότι θα υπάρχουν οδικές τιμές. Αυτό. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας και δουλουμιά. Αυτά λοιπόν για την αγορά, φίλες και φίλοι, πριν από τις γιορτές, κατά την περίοδο των εορτών και το τι έρχεται από εδώ.